Γεια χαρά φίλε και φίλοι από το teachme.gr και από μένα φυσικά το Βαγγέλη Βλασόπουλο, το δικό σας άνθρωπο σε όλα, μα όλα όμως, τα δημιουργικά προγράμματα. Ξεκινάω ένα νέο κύκλο εκμάθησης στο teachme.gr, μέσα από τον οποίο θα σας δείξω πολλά από τα κολπάκια των Mac λειτουργικών συστημάτων για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε σωστά επιτέλους τον Apple υπολογιστή σας και αν έχετε Windows να ρίξετε μερικές κρυφές ματιές σε αυτό το εξαιρετικό λειτουργικό σύστημα το οποίο μας κάνει τη ζωή πραγματικά πάρα πολύ εύκολη όταν βεβαίω γνωρίζουμε πώς να το χρησιμοποιήσουμε. Ξέρω πάρα πολλούς εκεί έξω οι περισσότεροι οι οποίοι δουλεύουν και τα Windows αλλά πόσο μάλλον και τα Mac συστήματα, λειτουργικά συστήματα όπως είναι το Mojave που βλέπουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας ε, τα δουλεύουν ε, πάρα πολύ απλά ουσιαστικά παίρνουν το ποντίκι και πάνε γύρω-γύρω, ανοίγουν φακέλου και δουλεύουν έτσι, ενώ θα μπορούσαν να ανακαλύψουν πολλέ από τι δεξιότητε που μα παρέχει ω πρίκα αυτό το λειτουργικό σύστημα και μα επιτρέπει να κάνουμε τα πράγματα γρήγορα και πολύ πιο απλά. Φυσικά θα δείξω πάρα πολλά βίντεο, μικρά και εύπεπτα, για να μπορέσουμε να τα αφομοιώσουμε γρήγορα και να μπορούμε να τα κάνουμε με τη μία πράξη και εφαρμογή στην καθημερινότητά μα. Σε αυτό το βίντεο θα σα δείξω πώ θα μπορέσετε να φτιάξετε ένα νέο χρήστη μέσα στον υπολογιστή, αν παράδειγμα έχετε κάποιον αδερφό ή αδερφή η αδερφη με την οποία, ή με τον οποίο ή με την οποία δουλεύετε ταυτόχρονα τον υπολογιστή και θέλετε να έχετε διαφορετικά περιβάλλοντα γιατί αντίστοιχα αν είστε, έχετε κάποια σύζυγο ή κάποιον σύζυγο και χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή και δύο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ έτσι. Οπότε πόσο εύκολο είναι να φτιάξουμε ένα δεύτερο account α, μέσα στο Mac. Πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ εύκολα θα έλεγα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να πάμε στο System Preferences εδώ κάτω ανοίγουμε το System Preferences και μέσα από εδώ φυσικά θα έρθουμε και θα κάνουμε κλικ στο Users and Groups. Πάρα πολύ απλά, πάρα πολύ εύκολα, μέσα από το Users and Groups μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε όλους τους χρήστες οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν λογαριασμό Ξέρετε, έχουν ένα φάκελο μέσα στον υπολογιστή και μπορούν να συνδεθούν μέσω εκείνου. Όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή έχουμε ενεργό τον χρήστη teachme.gr όπως βλέπετε. Και φυσικά υπάρχει ανενεργός αποσυνδεμένος, δηλαδή με λίγα λόγια, ο χρήστη Εύαν Βλασόπουλο, εγώ δηλαδή, γιατί ήθελα να κάνω μια φρέσκια αρχή, χωρί να βλέπετε 3 εκατομμύρια εικονίδια που έχω στο τέξτο μου. Ξέρω πω πολλέ φορέ λέω να είστε νοικοκυρία κτλ., αλλά δεν είναι πάντα εύκολο να το κάνω κι εγώ πράξη. Οπότε έκανα ένα καινούριο λογαριασμό μέσα από τον οποίο θα δούμε όλη αυτή τη σειρά των μαθημάτων του Mac λειτουργικού συστήματο, αλλά και άλλα πράγματα που θα έρθουν στο δίσμα.gr. Οπότε, μέσα από εδώ μέσα από το χρήστη teachme.gr μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα όπως να αλλάξουμε το password μας κτλ. κτλ ή να προσθέσουμε και να αφαιρέσουμε, θα έλεγα, χρήστε. Προσοχή φυσικά στο αφαιρέσουμε, γιατί μπορεί να κάνουμε κάτι το οποίο δεν είμαστε έτοιμοι και βέβαιοι γι' αυτό. Βεβαίω, για να μπορέσουμε να κάνουμε οτιδήποτε εδώ μέσα, το Mac δεν μα επιτρέπει να μπούμε έτσι με τα μπούνια και να κάνουμε αλλαγέ, γιατί ε, υπάρχει μια ενδιάμεση ασφάλεια την οποία θα πρέπει να την ε, απενεργοποιήσουμε. Δηλαδή, ουσιαστικά, μιλάω για το λουκετάκι αυτό εδώ, το οποίο θα πρέπει να το ξεκλειδώσουμε για να μπορέσουμε να μπούμε στα ενδότερα και να κάνουμε τι όποιε αλλαγέ. Κάνω λοιπόν κλικ στο Λουκέτο. Αυτομάτω ανοίγει το παραθυράκι στο οποίο συνδέω ουσιαστικά τον εαυτό μου. Πρακτικά κάνω επιβεβαίωση του κωδικού για να καταλάβει το σύστημα του είμαι εγώ. Οπότε θα βάλω τον κωδικό μου και αυτομάτω βλέπετε τώρα πώ ξεκλειδώνει το Λουκέτο και ανοίγουν και όλοι οι χρήστε. Ενώ λοιπόν πριν μπορούσα να κάνω μόνο για παράδειγμα αλλαγή password. Φυσικά έχοντα το παλιό password. Τώρα μπορώ να πάω και φυσικά να αλλάξω και το εικονίδιό μου έτσι αν ήθελα. Τώρα, λοιπόν, με χρήση του λουκέτου και φυσικά βάζοντα πάλι το password μου, μπορούμε να έρθουμε και να επιλέξουμε για παράδειγμα το χρήστη που έχουμε εδώ μπροστά μα και να το διαγράψουμε. Προσοχή! Αν πατήσουμε το μείον. Θα διαγραφεί ο χρήστης φυσικά, θα υπάρχει και ένα ενδιάμεσο παράθυρο στο οποίο θα μας λέει είστε σίγουρος και τι θέλετε να διαγράψετε Αλλά προσοχή, δεν θέλουμε να διαγράψουμε κάτι για το οποίο δεν είμαστε έτοιμοι Ας ξεκινήσουμε λοιπόν για αρχή με το ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα νέο χρήστη Οπότε πηγαίνουμε εδώ μέσα, κάνουμε κλικ ωραία, στο plus, στο συν δηλαδή Πρώτο μέλημα που πρέπει να δούμε οπωσδήποτε, γιατί πάρα πολλέ φορέ το ξεχνάω και okay, εγώ, είναι στο new account να ορίσουμε αν θα είναι standard, απλό χρήστη δηλαδή, ή θα είναι administrator. Φυσικά υπάρχουν και άλλα πράγματα, αλλά δεν μα χρειάζονται όλα αυτά, όπω είναι για παράδειγμα το manage with and controls. Ενδεχομένω, αν έχετε κάποιο παιδί, αυτό θα μπορούσε να είναι χρήσιμο. Ε, βλέπετε age 4 κτλ. Οκ, okay. δεν θα ασχοληθούμε όμω με αυτό τώρα. Πάμε στο administrator. Θέλω να δώσω πλήρη πρόσβαση στον άνθρωπο ή standard πρόσβαση. Αν για παράδειγμα θέλω, να, θέλω, θέλω να χειρίζεται το υπολογιστή μου η γυναίκα μου, α πούμε, και δεν έχει πολύ μεγάλη οικειότητα με του υπολογιστέ και δεν θέλω να κάνει κάτι λάθο, α πούμε. Okay. Οπότε θα μπορούσα να κάνω ε, έναν απλό λογαριασμό. Α φτιάξω λοιπόν ένα standard λογαριασμό για τον πάνω Βλασόπουλο. Οπότε θα γράψουμε πάνω Βλασόπουλο. Για τον αδερφό μου δηλαδή, έτσι. Φυσικά αν πατήσω το tab με τη μία βγαίνει το account name ως έχει, δηλαδή παίρνει τα, το, ένα, το όνομα και το επώνυμο, τα φέρνει όλα μαζί με μικρά γράμματα, μια χαρά. Το password στη συνέχεια, το οποίο βεβαίω βλέπετε ότι είναι υποχρεωτικό, μας επιτρέπει να ε, υπάρχει πρόσβαση μόνο με κωδικό και φυσικά πρέπει να το κάνουμε. Οπότε θα γράψω εγώ ας πούμε τώρα QRT. Εντάξει, ουσιαστικά θα πατήσω το Q, W, -E -R -T -Y, Αυτός ο κωδικός είναι ο πιο Διαδεδομένο, ε, τα λέγαμε, το βάζετε ποτέ. Ξέρω πάρα πολλού πώ θα το βάζουν. Αν το βάζετε κι εσεί, ε, παρακαλώ πολύ, σχολιάστε το από κάτω για να γελάσουμε μαζί. Οπότε αυτό ο κωδικό δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Είναι ο πιο εύκολο να σα το σπάσουν. Και φυσικά ο άλλο είναι ο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ε, μην τα κάνετε αυτά τα πράγματα. Τα ξέρει η, η κουτσιμάρια. Κάνουμε κλικ στο Create User και αυτομάτω λοιπόν τώρα θα δείτε πω θα βγει ο Πάνο Βλασσόπουλο. Βλέπετε, Standard Χρήστη και τώρα θεωρητικά μπορώ να συνδεθώ με τον Πάνος Βλασόπουλος. Πάμε λοιπόν να το κάνουμε και θα συνεχίσω το βίντεο από εκείνο το σημείο και μετά. Συνδέθηκα λοιπόν ως Πάνος Βλασόπουλος, βλέπετε φυσικά και το όνομα του χρήστη πάνω εδώ δεξιά. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι, ποια είναι η διαφορά μεταξύ του standard χρήστη και φυσικά του administrator μέσα από το system preferences πάντα. Πάμε στο users and groups και μέσα φυσικά εδώ θα ξεκλειδώσω. Βλέπετε αυτή τη στιγμή με τη μία δεν μπορώ να κάνω τίποτα, γιατί βλέπετε ότι μου γράφει ότι πρέπει να βάλω το όνομα του ενός administrator και το password, οπότε αυτομάτως ο standard χρήστη θα έχει αρκετούς περιορισμούς, όχι μόνο μέσα στο users and groups, αλλά και σε ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο είναι το security and privacy, μέσα από το οποίο φυσικά θα πρέπει να κάνουμε διάφορα πράγματα, να επιτρέψουμε στοιχεία, αλλά φυσικά αν δεν έχουμε το username και password ενό administrator δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ο χρήστη τον οποίο χρησιμοποιούμε να έχει δικαιώματα φυσικά administrator για να μπορεί να κάνει οτιδήποτε θέλει εκείνο. Πάμε λοιπόν να πατήσουμε το cancel και να κλείσουμε και φυσικά να κάνουμε log off το συγκεκριμένο. Οπότε είδατε πόσο σημαντικό είναι ο χρήστη να ορίζεται εξ αρχή ω διαχειριστή, δηλαδή administrator, γιατί όταν κάποιο είναι administrator έχει πλήρη δικαιώματα και ιδιαίτερα για χρήστες οι οποίοι είναι λίγο παραπάνω από βασικοί χρήστες, καλό θα είναι να τους ορίζουμε εξ αρχής γιατί θα μας πρίξουν στη συνέχεια, για να το πω έτσι απλά, Λέγοντα μα, Α, ξέρει, πρέπει να συνδεθώ να κάνω αυτό, πρέπει να συνδεθώ να κάνω αυτή την εγκατάσταση, να κάνω αυτή την αποεγκατάσταση, να βάλω αυτό το πράγμα μέσα στα system preferences. Οπότε για να γλιτώσουμε όλο αυτό το πάρε εδώ σε μίλα, κάνε να μπω εγώ με το team viewer να στο φτιάξω κτλ. Καλό θα είναι να του δώσουμε πρόσβαση ω administrator και να κάνει οτιδήποτε θέλει εκείνο. Οπότε θα πάω τώρα καταρχά να σα δείξω πώ μπορούμε να κάνουμε διαγραφή ενό χρήστη και μετά να δημιουργήσουμε ένα νέο χρήστη, ο οποίο θα είναι και αυτός administrator και φυσικά θα έχει τα ίδια δικαιώματα με τα δικαιώματα του teach.gr, του χρήστη δηλαδή που βλέπετε τώρα μπροστά σα. Οπότε θα πάω φυσικά και πάλι θα ξεκλειδώσω το λουκέτο, θα βάλουμε εδώ το password μα. Πολύ ωραία. Και θα πάμε στη συνέχεια να διαγράψουμε τον χρήστη Standard Πάνος Βλασόπουλος. Πάρα πολύ απλά θα πάμε και θα κάνουμε κλικ στο μείον. Στη συνέχεια, λοιπόν, βγαίνουν ε, τρει ουσιαστικά επιλογέ στι οποίε μπορούμε να επιλέξουμε τι θα γίνει. Δηλαδή, μα δίνει τη δυνατότητα αν θέλουμε να διαγράψουμε τα πάντα ή όχι. Οπότε, μα δίνει την επιλογή να κάνουμε μια αποθήκευση του home folder ε, σε έναν δίσκο, σε ένα disk image μάλλον, συγγνώμη, να τα βάλει όλα σε ένα ISO, όπω λέμε στα Windows. Για να τα έχει όλα κάπου αποθηκευμένα σε περίπτωση που κάποιο χρειαστεί αυτό το φάκελο μετά από κάποιο διάστημα ή κατά λάθο γίνει αυτή η διαγραφή και έχει ξεχάσει ενδεχομένω κάτι να πάρει ο προηγούμενο χρήστη. Uh, don't change the home folder. Μπορεί να παραμείνει ο home folder, δηλαδή ο αρχικό φάκελο του χρήστη στον υπολογιστή. Δεν θέλουμε τίποτα από τα δύο. Εμείς θέλουμε να κάνουμε απλά delete the home folder. Οπότε delete user. Και έτσι απλά έφυγε ο χρήστη Πάνος Βλασόπουλο. Στη συνέχεια τώρα λοιπόν θα πάμε να δημιουργήσουμε τον Γιάννη Βλασόπουλο, τον άλλο μα αδερφό, για να μπορέσουμε να του δώσουμε πρόσβαση. Εδώ πέρα λοιπόν ακριβώ μπερδεύεται ο κόσμο, γιατί κοιτάξτε πόσο ύπουλα το σύστημα μα ξεκινάει από τη δεύτερη σειρά. Δεν δηλαδή κάνει μπλε αυτό το σημείο εδώ, κάπω έτσι, πούμε, για να μπορέσουμε να ορίσουμε εμεί με τη μία το new account. Ουσιαστικά ξεκινάει από κάτω και το ξεχνάμε μέχρι να πάμε να ξαναγυρίσουμε πάνω-πάνω. Οπότε εδώ σε administrator, και εδώ θα δώσουμε το full name. Οπότε, Γιάννη Βλασόπουλο. Αυτομάτω φυσικά με το tab θα πάμε στην αποκάτω σειρά. Και με το tab θα πάμε στην αποκάτω σειρά. Θα βάλουμε λοιπόν ένα password πιο δύσκολο τώρα. Θα βάλουμε εδώ ένα password key. Εδώ πέρα ουσιαστικά βάζουμε εμεί ένα δικό μας, μια δική μα υπενθύμηση. Σε περίπτωση που ξεχάσουμε, ας πούμε, το password μα. Θα μπορούσα να βάλω δηλαδή εδώ πέρα το γνωστό. Το γνωστό password, ας πούμε και κάνουμε κλικ στο Create. Ωραία. Και αυτομάτω θα δημιουργηθεί ο χρήστη Γιάννη Βλασόπουλο, ο οποίο είναι administrator. Ουσιαστικά λοιπόν τώρα, αν ο Γιάννη Βλασόπουλο συνδεθεί στον υπολογιστή αυτόν, μπορεί να διαγράψει και το τρίσμα.gr και τον Evan Vlasopoulos, και οτιδήποτε θέλει και φυσικά να προσθέσει ένα σωρό άλλα άλλους user, users. Οπότε πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ εύκολα είδατε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε έναν χρήστη απλό ή administrator μέσα σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα macOS. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Αν σας άρεσε το βίντεο φυσικά κάντε like, share και subscribe στο κανάλι μας για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο τα οποία θα έρθουν σχεδόν καθημερινά.